Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη Όλα για τη Μαμά. Μια ακόμη εκπομπή μας είναι εδώ. Η πρώτη τελευταία μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Τελειώνουμε για εφέτος. Θα μας λείψουν πολλά, αλλά πρώτα απ' όλα θα μας λείψει αυτή η υπέροχη επικοινωνία που είχαμε μαζί σας όλη τη χρονιά. Τρίτη λοιπόν του Ιουνίου, 21 ο μήνας. Νομίζω περάσαμε ένα τρίμερο ιδιαίτερα θερμό, που συνέπεσε μάλιστα και το θερινό ηλιοστάσιο με την Πανσέλινο. Έγιναν όμορφα πράγματα ξεχωριστά. Όσοι μείνατε εδώ, ελπίζω να βρήκατε τρόπους να απολαύσετε και την Αττική. Όσοι φύγατε, ακόμα πιο τυχεροί, να ξεκουραστήκατε με παιδιά, άνευ παιδιά, ό,τι επιλέξατε. Εμείς σήμερα εδώ, με θέματα τα οποία σχετίζονται και με το καλοκαίρι και με το παιχνίδι, αλλά και με την καθημερινότητα των παιδιών μας. Και θα ξεκινήσω γρήγορα, υποδεχόμενη την πρώτη μου φιλοξενήμονη, που είναι η Αθηνά η Κοντογιάννη, η οποία, θέλω να πω και σωστά την ιδιότητά σου, Αθηνά μου, η οποία είναι Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή. Καλώς ήρθες, Αθηνά. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές μας. Είσαι εδώ για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το συζητάμε εδώ και ημέρες μαζί. Θέλαμε να το συντονίσουμε και να το παρουσιάσουμε στις μητέρες, στους μπαμπάδες που μας βλέπουν, γιατί είναι εξίσου ενεργοί και οι δύο γονείς, όπως και εσύ θα ξέρεις πλέον. Έτσι. Και μας παρακολουθούν και μπαμπάδες και μαμάδες αρκετοί και πάντα μας ρωτάνε, πάντα ανησυχούν για τα παιδιά τους. Και ένα από τα θέματα λοιπόν που σίγουρα προβληματίζει αυτή την περίοδο, το τελευταίο διάστημα, είναι η επαφή των παιδιών μας με το διαδίκτυο, με το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αλλά σήμερα θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα και θέλω εσύ να μας πεις πού θα πάμε το θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με παιδί και διαδίκτυο. Έτσι. Για να ξεκινήσουμε το θέμα μας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι θα παρουσιάσουμε σήμερα εδώ μαζί με σένα, Αθηνά. Ωραία. Σήμερα θα δούμε περισσότερο τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί, το οποίο παίζει σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, είτε μέσα από τα social media, είτε από ένα application μέσα από ένα smartphone, είτε από ένα αθώο κατά τα φαινόμενα διαδικτυακό παιχνίδι. Να πούμε ότι πολλές φορές μέσα από αυτά τα παιχνίδια περνάνε διάφορες προωθητικές ενέργειες. Είναι κατά κανόνα διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορεί να είναι κάποια άλλα παιχνίδια, μπορεί να είναι όμως και κάθε είδους προϊόντα. Παράλληλα όμως, το παιδί παίζοντας μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο, πέρα από τις τοποθετήσεις και τα logos των προϊόντων, και με να οδηγηθεί σε κάποια links σε κάποιες άλλες ηλεκτρονικές σελίδες ή στα social media ή, εν πάση περιπτώσει, σε ιστότοπους που δεν είναι κατάλληλοι κατά περιεχόμενο για το ίδιο το παιδί. Για αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Και αυτά που θα πούμε στηρίζονται και σε μία έρευνα που έγινε πρόσφατα, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Έτσι. Επιτροπή. Δώσε μας κάποια στοιχεία ποιοτικά της συγκεκριμένης έρευνας, να καταλάβουμε πώς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το θέμα. Είχαμε μία πολύ καλή αφορμή, λοιπόν, αυτή την έρευνα. Έτσι ακριβώς. Πάμε να μιλήσουμε για την έρευνα και μετά να περάσουμε στις παραμέτρους του θέματος. Ωραία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε εντολή από το Ευρωκοινοβούλιο εν ώψη των πολλών αλλαγών που υπάρχουν και της δυναμικότητας στον ψηφιακό κόσμο και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και τις επαφές των καταναλωτών με αυτό, να διερευνήσει την περίπτωση του πώς επιδρά αυτό στον ανήλικο, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, είναι ένας ιδιαίτερα ευάλωτος καταναλωτής μεταξύ όλων των άλλων. Είναι απροστάτευτος. Ακριβώς. Απόλυτα. Ακριβώς. Και τελικά αυτά τα οποία κατέγραψε αυτή η έρευνα, νομίζω ότι πρέπει να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στους γονείς, διότι απεκάλυψαν ακριβώς ένα κομμάτι το οποίο σε πολλούς γονείς δεν είναι αρκετά γνωστό. Πάμε και να το αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα περιπτωσιολογικά σημεία της έρευνας για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου πέρα από τις τοποθετήσεις των προϊόντων με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπο το παιδί παίζοντας, οδηγήθηκε σε κάποιες ιστοσελίδες, οι οποίες ήταν ακατάλληλες για την ηλικία του, είχαν σεξουαλικό περιεχόμενο, βία, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κατάλληλες για την ψυχική και την πνευματική του υγεία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ζητήθηκε από το παιδί, προκειμένου να περάσει την επόμενη πίστα του παιχνιδιού που λέμε, ή προκειμένου να φύγει η διαφήμιση από τη μέση και να μπορέσει να συνεχίσει στο παιχνίδι, να καταβάλει κάποια χρήματα που, εάν είναι εφοδιασμένο με προπληρωμένη κάρτα για να αγοράζει τα applications, ή αν τέλος πάντων ανακαλύψει στον υπολογιστή των γονιών του
πώς στοιχεία. γίνονται ακριβώς όλα αυτά, αν έχει δει κάποια πράγματα, είναι εύκολο να παρασυρθεί και να υπάρξει και σημαντική ενδεχομένως οικονομική ζημία για την οικογένεια. Να έτσι. Ρωτήσω εγώ κάτι εδώ, Αθηνά, κάτι βεβαίως. Διευκρινιστικό. Εγώ ως χαζή μαμά θα ρωτήσω αυτή τη στιγμή και όχι ως νομικός που μπορεί κάπως να πηγαίνει το μυαλό μου κάπου. Το οικονομικό όφελος το καταλαβαίνω γιατί μπορεί να πηγαίνει σε αυτή την επιλογή για να περάσεις την πίστα, να καταβάλεις κάποιο τίμημα τέλος πάντων. Το σεξουαλικό ιδίο περιεχόμενο πώς εξηγείται? Γιατί λοιπόν σε ένα παιχνίδι που ξέρεις ότι εσύ ως δημιουργός του, ότι παίζουν παιδιά, ανήλικα, γιατί να τα πας σε τέτοια μονοπάτια? Πώς εξηγείται αυτό δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω. Πολλές φορές γίνεται με αυτόματες διαδικασίες. Αν το παιδί ενδεχομένως, για παράδειγμα, παίζει ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάποια βία χαρακτηριστικά, μέσα από τις λεγόμενες συναφείς διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες, να εμφανιστεί κάτι συναφές που πατώντας, να οδηγηθεί σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο, σε κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο για την ηλικία του. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται και μία πρόσθετη επιτήρηση από πλευράς των γονέων, το εκεί οποίο είναι ένα εκεί άλλο πρέπει να πάμε, έτσι, σίγουρα. Ζήτημα. Και στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να μου πει σε πρώτη φάση, Αθηνά, το πώς εσείς σκέφτεστε να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση, μια κατάσταση που ακριβώς είναι μια καθημερινότητα σε πολλά σπίτια. Υπάρχει ένας ενδυνάμει διαρκής κίνδυνος για τα παιδιά μας όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με έναν υπολογιστή σε ένα κλειστό δωμάτιο, γιατί πλέον τα παιδιά από μια ηλικία και μετά ξέρεις και εσύ ότι κλείνουν και την πόρτα στους γονείς. Και εκεί είναι και ο προβληματισμός των Έτσι. Περισσότερων, ειδικά στην εφηβεία ή στην προεφηβεία. Το πώς τελικά θα μπορέσεις να ελέγξεις το παιδί, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, αλλά και το πώς και εσείς ως Επιτροπή σκέφτεστε να δράσετε για να βοηθήσετε προς την κατεύθυνση να προστατευτούν τα παιδιά μας από τέτοιου είδους κινδύνους. Στην πραγματικότητα αυτό που απεκάλυψε αυτή η έρευνα είναι ότι είναι περίπου ανοχήρωτο το ενοχήρωτοι οι γονείς και οι οικογένειες. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό και σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση όπου και ελεγκτικές αρμοδιότητες θα δοθούν συγκεκριμένα στους αρμόδιους φορείς για να προβαίνουν και σε άμεσες παρεμβάσεις και να κατεβάζουν ενδεχομένως και ιστοσελίδες όπου αυτό είναι αναγκαίο. Και από την άλλη μεριά θα υπάρξει και μία παρέμβαση, ούτως ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση, όσο γίνεται αυτό, ανάμεσα στη διαφήμιση και το παιχνίδι. Να καταλαβαίνει δηλαδή όσο γίνεται το παιδί, με κάποια στοιχεία που αρχίζει το παιχνίδι και που αρχίζει η διαφήμιση. Μέσα από κάποιες οδηγίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο μήνυμα που πρέπει να πατήσει. Και οπωσδήποτε είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τους γονείς, να πούμε, να ελέγχουν και τυχόν πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε ορισμένα παιχνίδια. Φυσικά το πιο ασφαλές είναι να ξεκινήσουν να δοκιμάζουν οι ίδιοι οι γονείς το παιχνίδι πριν το προωθήσουν στο παιδί. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, Αθηνά, και νομίζω ότι είναι το πιο σοφό που πρέπει να κάνουν. Ναι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα από διαδοχικές αναβαθμίσεις που επιδέχονται αυτά τα παιχνίδια, πολλές φορές η τελική βερσιόν είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που έχει ελεγχθεί. Επομένως, μου είναι τελείως δηλαδή, δυναμικό σήμερα αυτό το περιεχόμενο, οπότε μία λίγο εκ του σύνεγγης εποπτεία μας διασφαλίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όσο βέβαια μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους εποπτεία ακριβώς σήμερα με τους νέους μας και τα παιδιά. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι εγώ ως μαμά, είναι να έχουμε συγκεκριμένες ώρες που το παιδί βρίσκεται απέναντι στον υπολογιστή. Να υπάρχει ένας περιορισμός και να υπάρξουν και κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις από πλευράς των γονιών. Στο λεγόμενο browser, στον φιλομετρητή. Αυτά να μας πεις. Ακριβώς, αυτά. Στο φιλομετρητή που έχει το διαδίκτυο, να υπάρξει ένας περιορισμός με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που δίνει τη δυνατότητα, ούτως ώστε να έχει πρόσβαση το παιδί σε περιορισμένα πράγματα που οι γονείς έχουν επιλέξει να έχει πρόσβαση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε κάθε περίπτωση. Και όσο μπορούμε, θα προσθέσω εγώ, όταν λείπει το παιδί από το σπίτι, να μην έχει επαφή όσο γίνεται με το διαδίκτυο ανεξέλεγκτα. Ακριβώς. Βέβαια, τα περισσότερα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες είναι με ένα smartphone στο χέρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό. Ότι και πολλά παιχνίδια παίζονται από το smartphone από το καθαρά, 100%, που εκεί
Εκεί τι μόνο κάνουν τα κάποια smartphones, παραμετροποίηση πάλι σε τεχνικό επίπεδο, να συμβουλευτούμε αν δεν έχουμε και τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και κάποια από τα καταστήματα από τα οποία έχουμε προμηθευτεί το smartphone και μπορούμε πάλι να περιορίσουμε την πρόσβαση. Μόνο αυτό το μέσο παρέχεται. Στην Ελλάδα, Αθηνά, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, εσείς είπαμε για τα Ελληνόπουλα και απευθυνόμαστε καταρχήν σε Έλληνες γονείς. Βέβαια, φαντάζομαι, ως βλέπουν και γονείς οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, που ζουν στην Ελλάδα, όμως η πλειοψηφία είναι Έλληνες. Οι αριθμοί στην Ελλάδα τι λένε, τα παιδιά μας σε τι βαθμό κάνουν χρήση του διαδικτύου, σε τι βαθμό, πόσες ώρες την ημέρα, ποιες ηλικίες είναι οι πιο ευάλωτες. Σε σχέση με την Ευρώπη, πού βρισκόμαστε εμείς σε αυτό το κομμάτι, τα παιδιά μας είναι νομίζω φανατικά ότι, του διαδικτύου και των games μέσω υπολογιστή. Πλέον οι συνήθειες όλων των παιδιών στην Ευρώπη είναι περίπου ταυτόσιμες. Έχουν εγκαταλείψει όλα τα παραδοσιακά παιχνίδια. Ακόμα και την τηλεόραση που μέχρι πρότινος ήταν το βασικό πρόβλημα και ο καυγάς. Και έχουν προσανατολιστεί σε συντριπτικό ποσοστό στα παιχνίδια αυτά. Βλέπουμε βέβαια και διαφορές μάλλον στην οτροπία επιτήρησης των γονέων από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στη Γαλλία οι γονείς είναι λιγότερο προστατευτικοί και θεωρούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να επιτηρήσουν το παιδί που παίζει διαδικτυακά, ενώ σε άλλες χώρες όπως είναι η Σουηδία, που είναι πιο εξοικειωμένοι άνθρωποι με το διαδίκτυο και την ψηφιακή εποχή και τους κινδύνους που εγκυμονεί όλο αυτό, είναι πιο κοντά στο παιδί και πιο περιοριστική και παρεμβατική όταν ασχολείται με όλα αυτά. Εμείς μάλλον είμαστε κάπου στη μέση δηλαδή. Κάπου εκεί. Η συγκεκριμένη μελέτη ήταν δειγματοληπτική και δεν κάλυψε την Ελλάδα, αλλά από τις συνήθειες και άλλα στοιχεία φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι περίπου στη μέση. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πούμε, Αθηνά μου, πριν ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη προσέγγιση που κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το παιδί και το διαδίκτυο γενικά μας απασχολεί πολύ και εμάς ως εκπομπή και ελπίζω στο μέλλον να μας δοθούν ευκαιρίες να αναπτύξουμε και άλλα θέματα για την προστασία των παιδιών μας. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για το ρόλο που μπορεί να έχει και το σχολείο προς αυτή την κατεύθυνση και αν εσείς σκέφτεστε να κάνετε και κάποια δράση σε συνεργασία με τα σχολεία. Με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί πολλές φορές ξέρεις. Το σχολείο σε πολλά θέματα μιλάει πολύ καλύτερα από ότι μιλάνε οι γονείς στο σπίτι, στο αυτί του παιδιού και στο μυαλό του παιδιού και στην καρδιά του παιδιού. Έτσι. Όταν μας το λένε οι γονείς μας, πολλές φορές θα αντιδράσουμε. Ακόμα και εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά. Έτσι. Ενώ αν το ακούσουμε από κάποιον τρίτο, είμαστε πιο υπάκουοι και θα το επεξεργαστούμε και λίγο παραπάνω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς ήδη έχουμε κάνει κάποια μαθήματα ανταποκρινόμενοι σε προσκλήσεις σχολείων και επικεντρωνόμενοι σε κάποιες οδηγίες και για τις ψηφιακές εφαρμογές, τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, ότι δεν πρέπει να δίνουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Μία γενικότερη έτσι κουβέντα. Και από εκεί και μετά στοχεύουμε από την επόμενη χρονιά να γίνει λίγο πιο οργανωμένα αυτό και με εποπτικό υλικό. Και καλέσαμε και τα σχολεία και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας όποιος επιθυμεί να υποβάλει μια πρόταση και να επισκεφθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή τα σχολεία αυτά για ειδικότερες θεματικές προσεγγίσεις. Ευχή μας βέβαια είναι σε όλα τα σχολεία να μπει η σχετική ενημέρωση και έτσι μάλιστα διευρυμένη για ό,τι αφορά το παιδί και το διαδίκτυο και τους κινδύνους που κρύβει. Και βέβαια, μιλώντας πριν εσύ για την προστασία των να τα μάθουμε να προστατεύουν τα δεδομένα τους, πρέπει εμείς οι γονείς πρώτοι να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και τώρα θα επανέλθω σε ένα θέμα που κάποιοι μπορούν να τσαντιστούν. Όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες των παιδιών μας, φόρα παρτίδα στο διαδίκτυο, το κάνουμε check-in, είμαστε εδώ με το παιδί μας, όλα αυτά και με τον κύριο Σφακενάκη που κάποια στιγμή συνομιλούσαμε, μου εξηγούσε το πόσο επικίνδυνο είναι. Ακόμα και το να είναι ένα check-in με το παιδί μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη στιγμή που το κάνουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Έτσι. Αλλά τελικά είναι. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος που ξέρει ότι είμαστε εκεί με το παιδί, σε ένα μεγάλο εμπορικό, ας πούμε,
Θα ξαφνικά το παιδί να κινηθεί βεβαίως. επιθετικά και να Είναι χάσουμε π.χ. εκμεταλλευτεί το την παιδί μας. εικόνα του παιδιού για σκοπούς που τέλος πάντων δεν είναι Δεν θέλω να κατηγορήσουμε τους γονείς αυτούς που θέλουν να μοιραστούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες των παιδιών τους. Κάποιοι από αυτούς έχουν και σίγουρα το επιχείρημα ότι έχω 5-10 φίλους. Και σίγουρα οι προθέσεις τους είναι καλές. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι γονείς αυτοί αγαπούν τα παιδιά τους και ότι θέλουν το καλό τους. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι πρέπει και εμείς οι γονείς πρώτοι να ενημερωθούμε και να, Έτσι. και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που μπορεί να σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ δεν τρέχει τίποτα, θα συμβεί σε μένα. Ναι, είναι πιθανόν να μπορεί συμβεί να στον συμβεί. Οποιοδήποτε από εμάς. Επειδή ακριβώς το διαδίκτυο έχει αυτό το χαρακτήρα του αχανούς και του ανεξέλεγκτου. Μπορεί να ξεφύγει πολύ εύκολα ο έλεγχος. Ναι. Υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και εδώ ξανά, νομίζω, Αθηνά μου, με τη νέα σεζόν να είμαστε καλά. Να σε ευχαριστήσω για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες και είμαστε πάντα στη διάθεσή σου για ό,τι νεότερο υπάρχει που αφορά την ελληνική οικογένεια. Έτσι. Να συνομιλήσουμε εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πριν προχωρήσουμε στο επόμενο μας θέμα που πάλι έχει να κάνει με το παιχνίδι, σήμερα το παιχνίδι έχει την τιμητική του, θα περάσουμε σε ένα βίντεο που σχετίζεται και αυτό με το παιχνίδι. Θα πάμε στο The Mandarin, στον υπέροχο κήπο μας, όπου μικροί μεγάλοι απολαμβάνουν το φαγητό τους, τους χυμούς τους, τα μικρότερα παιδάκια μας, το ποτό μας. Και παράλληλα απασχολούνται δημιουργικά τα μικρά μας από τους καλύτερους παιδαγωγούς κάθε Σαββατοκύριακο και είναι ο ιδανικός προορισμός για όλους μας αλλά και για τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και εμείς θα επιστρέψουμε με παίζοντας. Θα τα μάθετε όλα στη συνέχεια. Ψάχνουμε όλη μία ώρα ακόμα και στην Αθήνα να δροσιστούμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε όμορφα και το Mandarin, πιστέψτε με, είναι ο ιδανικός προορισμός. Και το καλοκαίρι λοιπόν όμως, εκτός από το να βρεθούμε σε ένα ωραίο περιβάλλον και να χαλαρώσουμε, πρέπει και να παίξουμε. Όχι μόνο εμείς, γιατί και εμείς το χρειαζόμαστε. Τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα, τα σχολεία έχουν κλείσει, έχουν τα παιδιά μας άπλετο ελεύθερο χρόνο και είναι η στιγμή λοιπόν που πρέπει και εκείνα να το αξιοποιήσουν, αλλά και εμείς να τα βλέπουμε να χαίρονται. Και με τον τρόπο τον παραδοσιακό, αν γίνεται. Διότι μάλλον αυτός ο παραδοσιακός τρόπος είναι που όσο περνάει ο καιρός, τόσο χάνεται. Θα ψάχνουμε το κρυφτό με την καραμπίνα που λένε. Ελίτα Καλπογιάννη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Παιδιατρική εργοθεραπεύτρια η Ελίτα μας και επιστημονικά υπεύθυνη του παίζοντας.gr. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και που είσαι εδώ, Ελίτα, αυτή τη χρονική στιγμή που, όπως είπαμε, κλείνουν οι πόρτες του σχολείου και ανοίγουν όλες οι άλλες πόρτες για τα παιδιά μας. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, ελεύθερος χρόνος
και η ανάγκη και το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα όπως λέτε και εσείς είναι, του παιδιού στο παιχνίδι είναι αναφέρετο. Όμως τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός αλλάζουν και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα, για το πώς αλλάζει το παιχνίδι, πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι σήμερα. Πριν από αυτό όμως, να πούμε τι είναι το παίζοντας.gr. Να ενημερώσουμε το κοινό μας. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το παίζοντας.gr υπάρχει και ως μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ο σκοπός του παίζοντας είναι ακριβώς η προαγωγή του παιχνιδιού των παιδιών και η διασφάλισή τους σε αυτό το δικαίωμα που λέγεται παιχνίδι. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε πρώτα απ' όλα ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τους ενήλικες. Όπως καταλάβατε, θα το δούμε σήμερα το παιχνίδι από την δική μας οπτική, τις δικές μας τις ευθύνες, τα δικά μας τα λάθη, τις δικές μας υποχρεώσεις, το δικό μας το ρόλο, γιατί νομίζω ότι από εμάς ξεκινάει. Τα παιδιά να μην κινούνται βάσει ενστίκτου, όμως εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να τα κατευθύνουμε, ώστε τελικά το παιχνίδι και να το αγαπήσουν, αλλά και μέσα το παιχνίδι να εξελίσσονται όμορφα. Ακριβώς. Διότι τα παιδιά όταν έχουν την ευκαιρία, αυτό που είπες κιόλας, ότι υπάρχει ένα ένστικτο των παιδιών να παίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν μόνο τα παιδιά των ανθρώπων, το έχουν τα παιδιά όλων των Βέβαια, τα σκυλάκια που έχουμε, τα μικρά που δεν μας αφήνουν σε ησυχία, τα γατάκια, όλα τα μωράκια στη φύση. Και δεν είναι τυχαίο, διότι τα παιδιά μέσα από αυτό έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ωφέλη λοιπόν του παιχνιδιού. Τα ωφέλη του παιχνιδιού είναι. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά τελικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των παιδιών. Έχουν να κάνουν με την υγεία των παιδιών. Έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα των παιδιών. Έχουν να κάνουν με τη μάθηση. Έχουν να κάνουν με πάρα πολλά. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλα αυτά υπάρχουν. Το κακό είναι ότι παρότι όλοι συμφωνούμε ότι το παιχνίδι είναι τρομερά σημαντικό, στην πραγματικότητα, σε όλο το δυτικό κόσμο, το παιχνίδι τα τελευταία 30 χρόνια έχει μειωθεί δραματικά. Και έχει μειωθεί και σε επίπεδο ποσότητας, όταν τα παιδιά παίζουν λιγότερο χρόνο, αλλά έχει αλλάξει και ποιοτικά πάρα πολύ. Και είναι και αυτό το οποίο συζητάγατε πριν, ότι κάποια παραδοσιακά παιχνίδια, κάποιοι παραδοσιακοί τρόποι που τα παιδιά απασχολούσαν τον εαυτό τους και αλληλεπιδρούσαν με τον κόσμο και με τους άλλους, πλέον τείνουν να εξαφανιστούν με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα μου δίνεις αφορμή να πω κάτι. Πρόσφατα συζητούσα με μία φίλη εργοθεραπεύτρια, η οποία θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή και στη δουλειά της και έχει περάσει πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια της. Και συζητούσαμε λοιπόν για τα παιδιά που σήμερα πόσο έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται εργοθεραπεία. Και καταλήξαμε στο ότι τελικά το παιδί που χρειάζεται εργοθεραπεία και τα παιδιά που είναι πολλά, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει τα παιδιά, ότι κάτι έχουν πάθει ξαφνικά τα παιδιά και δεν μπορούν να αναπτύξουν καλά τις δεξιότητές τους. Είναι ότι ακριβώς δεν παίζουν πλέον. Και οι γονείς προτιμούν να πληρώσουν εργοθεραπεία 2 και 3 φορές την εβδομάδα, αντί να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε έξω και να ξεχυθούν στο παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν είναι. Αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά, γιατί και εγώ πρώτα ξεκίνησα να έχω αμφιβολίες η ίδια, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται. Και μέσα από το διάβασμα κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν απασχολούσε μόνο εμένα, απασχολούσε και άλλους ανθρώπους. Και έτσι κινητοποιηθήκαμε κάποια άνθρωποι στην Ελλάδα να φτιαχτεί ένας οργανισμός, γιατί το παίζοντας είναι ο πρώτος οργανισμός που φτιάχτηκε στην Ελλάδα για την προάγεια του παιχνιδιού. Και τώρα πλέον έχουμε εδραιώσει και το ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την προάγεια του παιχνιδιού. Το International Play Association, το IPA. Και έχουμε πλέον μέσα του παίζοντας και το τομέα της Ελλάδας. Ένα από τα κομμάτια τα οποία υπάρχει σίγουρα είναι το κομμάτι του τι γίνεται με την ανάπτυξη των παιδιών. Από τη στιγμή που λέμε ότι το παιχνίδι είναι κλειδί για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αρχίζει κανείς να έχει να το ζώνουν τα φίδια όταν αυτό το πράγμα εξαφανίζεται. Διότι ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Και γενικώς δεξιοτήτων αυτορύθμισης. Είναι τυχαίο καταρχήν, συγγνώμη που διακόπτω, Λίντα, αλλά όταν λέμε ότι στις μικρές ηλικίες το παιδί μαθαίνει παίζοντας και μας το λένε και στους παιδικούς. Ότι μέσα από τα παιχνίδια θα μάθει την αλφαβήτα, θα μάθει να μετράει, θα μάθει να μιλάει, θα μάθει να γράφει ακόμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δεξιότητες που περιγράφεις, είναι και Όχι, η μάθηση βέβαια. Με τη στενή έννοια της μάθησης. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι καμιά φορά θέλουμε να φτάσουμε σε κάποιο βήμα, θεωρώντας ότι μπορούμε να προσπεράσουμε όλα τα άλλα ή να τα κάνουμε με έναν τρόπο που θεωρούμε εμείς ότι είναι βοηθητικός. Γιατί τι γίνεται, το παιχνίδι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ελευθερία, η αυτοδιάθεση, η επιλογή, η αυτοκατεύθυνση. Εάν τα παιδιά μας είναι συνεχώς σε ευχάριστες δραστηριότητες, αλλά κατευθυνόμενες και δομημένες, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα με το παιχνίδι. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το κολυμβητήριο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε, γιατί έχουμε θάλασσα. Ναι, σωστά.
Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο παίζει στην παραλία και σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία προπόνησης στο κολυμβητήριο. Είναι τα δύο διαφορετικά και τα δύο χρειάζονται, αλλά δεν είναι ταυτόσιμα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που πολλές φορές μπερδεύει τους γονείς είναι ότι μα αυτό που κάνει γίνεται σαν παιχνίδι. Το σαν παιχνίδι δεν έχει τα ίδια ωφέλη που έχει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ένα λοιπόν πράγμα το οποίο εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε αυτό που είπες και εσύ πριν για το τι εμείς καταλαβαίνουμε για όλο αυτό. Και πολλές φορές αυτό που καταλαβαίνουμε δεν είναι ακριβώς αληθές. Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι ότι πολλές φορές οι δικές μας. Η δικιά μας νοοτροπία γύρω από το παιχνίδι τίνει να το. Παρότι λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό, να το αντιμετωπίσει σαν κάτι ευτελές. Ότι έλα μωρέ τώρα, τι, όλο παίζει. Δεν είναι. Τι κάνει. Τελικά. Παίζει, όμως, σαν να είναι κάτι το οποίο είναι ανεφουσίας. Τι είναι το παιχνίδι, όμως εδώ θέλω να ορίσουμε λίγο το παιχνίδι. Γιατί παιχνίδι μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά είναι το να έχει 10 το βλάκα το παιδί και να τους αλλάζει θέση. Μπορούμε κάπως να ορίσουμε το παιχνίδι για το οποίο συζητάμε τώρα εδώ, Ελίντα. Κοίτα, πραγματικά το δύσκολο με το παιχνίδι είναι ακριβώς ότι παίρνει πάρα πολλές μορφές. Αυτό. Και μπορεί να είναι όντως το τουβλάκια τα οποία τα ανακατεύει το παιδί, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο κοιτάει τα έντομα, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο παίζει μπάλα, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο βρίσκεται έξω. Οπότε η εικόνα του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ ποικίλη και δεν είναι πολύ εύκολο να την καθορίσει. Υπάρχουν είδη παιχνιδιού. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι που είπα πριν, ότι το παιχνίδι είναι αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι σύμφωνα με αυτό που εκείνοι έχουν στο μυαλό τους, για τους δικούς τους λόγους, με τον δικό τους τρόπο. Το οποίο έχει ένα πάρα πολύ έντονο κομμάτι ελευθερίας. Τώρα, εμείς πώς καλούμαστε όμως να αναλάβουμε ρόλο και δράση σε αυτό, γιατί ακριβώς επειδή εσείς, Ελίντα, τους γονείς είστε που εκπαιδεύετε, έρχομαι εγώ λοιπόν ως μαμά να σε ρωτήσω πώς το παιχνίδι, λοιπόν αυτό το έμφυτο του παιδιού μου, πάμε πάλι στην αρχή, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικό που πρέπει να πούμε σήμερα, είναι το πώς εγώ θα βοηθήσω το παιδί μου και να επιστρέψει όσο γίνεται στο παραδοσιακό παιχνίδι, και ποιοτικά και χρονικά, και το πώς θα το κατευθύνω ενδεχομένως, χωρίς όμως να του επιβάλλω, χωρίς να το περιορίσω, χωρίς να γίνει προπόνηση, όπως είπαμε πριν. Πώς το επιτυγχάνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν έχουμε μια τάση απλά ρετρό. Δηλαδή, δεν είμαστε ότι αχ, τι ωραία που ήταν παλιά και πώς. Σίγουρα πρέπει να είμαστε σύγχρονοι και να υπάρχουμε μέσα σε μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κομμάτι του χρόνου είναι κλειδί. Αυτό που λέμε, α, το καλοκαίρι τα παιδιά έχουν άφθονο χρόνο. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουν. Ακόμα και το καλοκαίρι δεν έχουν. Πέρα από ότι το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εποχιακό. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν παίξει και 15 μέρες το καλοκαίρι, εντάξει, το καλύψαμε για το χρόνο. Τώρα τα παιδιά άλλη πρέπει κουβέντα, να παίζουν. Για το πόσο πιεσμένα είναι τα παιδιά ακριβώς. Γενικότερα. Άρα, λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς είναι πρώτα απ' όλα να απονεχοποιηθούμε. Ναι. Γιατί πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε να πιεζόμαστε στο να βάζουμε στα παιδιά μας όλο και περισσότερα πράγματα στο πρόγραμμά τους, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για εκείνα. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η δυνατότητα του παιδιού να παίξει είτε μόνο του, σίγουρα στη φύση, σίγουρα έξω, σίγουρα μαζί μας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τότε αυτό από μόνο του μπορεί να αποσυμφορήσει το χρόνο του παιδιού. Γιατί τα παιδιά είναι πιεσμένα από μόνα τους, εμείς είμαστε πιεσμένοι έτσι κι αλλιώς, οπότε ο συνδυασμός είναι λίγο εκρηκτικός σε επίπεδο χρόνου. Νομίζω ότι το κομμάτι επίσης του τι παιχνίδι και πού και το παιχνίδι. Και αυτό θα σε ρωτούσα. Και το πώς παίζουν οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί διαφορετικά φαντάζομαι παίζουμε εμείς με τα παιδιά μας και διαφορετικά παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους. Σίγουρα. Εγώ θα ξεκινούσα ένα βήμα πριν. Ότι πολύ συχνά οι γονείς εστιαζόμαστε στο αντικείμενο παιχνίδι. Και γι' αυτό και οι γονείς ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Και περιοριζόμαστε και Μπράβο. Το βλέπουμε πολύ. Πώς να το έλεγα, με παροπίδες το βλέπουμε έτσι. Το βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα, πολύ περιορισμένα. Ναι, και πολλές φορές μετά και τσαντιζόμαστε γιατί αγοράσαμε το πιο ακριβό παιχνίδι. Το παιχνίδι το παιδί το κοιτάει 5 λεπτά, το αφήνει στην άκρη. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι ότι το παιχνίδι δεν ταυτίζεται με το αντικείμενο. Το παιχνίδι έχει να κάνει με μια διάθεση από τη μεριά του παιδιού. Και γι' αυτό που λένε ότι τα παιδιά τους παίρνουν το παιχνίδι και παίζουν με το περιτύλιγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να απονεχοποιηθούμε και σε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άπειρα παιχνίδια, ούτε ακριβά παιχνίδια για να έχει καλή ποιότητα το παιχνίδι των παιδιών μας. Το ένα λοιπόν εμείς να είμαστε σε μια διάθεση που να είναι ανοιχτή προς αυτό, να είμαστε ανοιχτοί στο να μας οδηγήσει το παιδί, να είμαστε εκεί. Εφευρετικοί. Να μην μας νοιάζει το αποτέλεσμα, αλλά να μας νοιάζει η διαδικασία. Σίγουρα κάτι το οποίο δεν κάνουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς το κάνουμε λιγότερο από ό,τι άλλες δυτικές χώρες με πολύ πολύ χειρότερο καιρό από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα, είναι να παίζουμε έξω. Και αυτό είναι τραγικό. Διότι έχουμε πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία. Και δεν Δυστυχώς είναι τυχαίο. Τα ξέρω. Αυτά δεν και τα τυχαίο. Έχουμε πει και εδώ το όλα για τη μαμά επανειλημμένα και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Και οι εφηβοί μας έχουν πρόβλημα. Μα βέβαια, αυτά ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όταν φτάσουν τα παιδιά μας να είναι 40 χρονών και να έχουν καρδιακιακά προβλήματα, θα είναι πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι ότι. Στην Ελλάδα του ήλιου και τη θάλασσα όλα αυτά. Ακριβώς.
Και άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι να δημιουργήσουμε το χρόνο και τις ευκαιρίες το παιδί να εκτεθεί σε όλα αυτά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά μας στην Ελλάδα δεν τα βγάζουμε έξω γιατί φοβόμαστε κάτι θα πάθουν. Ναι. Ενώ οι ξένοι και οι βόρειοι, ειδικά με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα, θα κρυώσουν. Είναι συνέχεια στην Ελλάδα πώς να κρυώσουν και να θέλουν δηλαδή, δεν γίνεται. Και έτσι θεωρούμε ότι έτσι τα προστατεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς οι έρευνες δείχνουν ότι όχι απλά δεν τα προστατεύουν, τα βάζουμε σε κίνδυνο. Γιατί δεν μαθαίνουν πρώτα απ' όλα τα παιδιά να προστατεύουν τον εαυτό τους. Γιατί πρέπει κανείς να εκτίθεται σε μικρά ρίσκα από μικρός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της ζωής. Να το πούμε αυτό για τη γυάλα που τα έχουμε βάλει τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ. Που θέλουμε να τους κρατάμε το χεράκι σε κάπου. Πώς θα κάνει το επόμενο βήμα, αν δεν του δώσει ένα περιθώριο. Να, αυτό το ρίσκο, μικρό. Το ελεγχόμενο ρίσκο κατά κάποιο ακριβώς. τρόπο. Δεν μιλάμε για έτσι. Κίνδυνο. Κανείς δεν πρέπει να εκθέτει τα παιδιά του σε κίνδυνο και πρέπει να είμαστε πολύ πολύ ενεργοποιημένοι στους κινδύνους, το οποίο δεν είμαστε. Δηλαδή, γυαλιά μέσα σε μια αμοδόχο είναι κίνδυνος. Δεν είναι ρίσκο. Και εκεί πρέπει να είμαστε κάθετοι. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε και να ακριβώς. Είμαστε... Η σπασμένη κούνια που δεν φαίνεται ότι είναι σπασμένη και ανεβαίνει το παιδί και πέφτει κάτω. Είναι κίνδυνο. Δεν είναι ρίσκο. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ρίσκο είναι να προσπαθεί να σκαρφαλώσει ένα δέντρο ενδεχομένω και να είμαι εγώ από κάτω σε ετοιμότητα. Ή και όταν είναι μεγαλύτερο το παιδί, να μην είμαι καν. Εφόσον από κάτω δεν είναι μυθερέ πέτρε. Ναι, αλλά... σε πιο μικρή ηλικία λέω το παράδειγμα. Ή να κάνει ποδήλατο και να έχει το δικαίωμα το παιδί να πάρει και να σταθεί λίγο πιο γρήγορα. Να πέσει μια φορά βραδιάσει. Δηλαδή όλοι μα νομίζω πέσαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν συνειδητοποιούμε πόσο αυτό τελικά βοηθάει τα παιδιά μας μακροπρόθεσμα. Γιατί νομίζουμε ότι κρατώντας τα μέσα και πολλές φορές δίνοντάς τους ένα τάμπλετ, ότι τα προστατεύουμε. Αυτό η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα προστατεύουμε. Πέρα από τους κινδύνους που μόλις μας είπαν για το ότι τι που μπορούν να μπλέξουν, δεν τα προστατεύουμε από την παχυσαρκία, δεν τα προστατεύουμε από ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι κακός για την ανάπτυξή τους. Και σε αυτό που λέγαμε πριν, όντως κάποιες δεξιότητες των παιδιών μας είναι χειρότερες από όταν παλιά. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην παιδική χαρά αυτό που κρεμιέται κανείς και κάνει το πολύζυγο. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά μας δεν μπορούν να το κάνουν γιατί η σταθεροποίηση των ώμων τους είναι πάρα πολύ κακή. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πιάσουν καλά το μολύβι αύριο μεθαύριο. Ή το ότι κάποιο κάνει. Μπάλα, ναι, και δεν ξέρουν πίσω. Να το κάνουν. Και το οποίο σημαίνει ότι κοινωνικά μπορεί να έχουν δυσκολίες. Άρα λοιπόν, αυτή η κίνηση στο τάμπλετ που μας πλασάρεται σαν να είναι. Πάρα πολύ καλή για τηλεοπτική κίνηση. Δεν είναι αλήθεια. Αυτό το κάνει και ένα βρέφος. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Και μάλιστα φαντασιάζουμε και ως κατόρθωμα ότι το βρέφος, αχ, τι έκανε το παιδί μου, γυρνάει τις φωτογραφίες. Ναι. Γιατί έχω ακούσει οι γονείς να το παρουσιάζουν ως κατόρθωμα. Το θέμα με την τεχνολογία και δεν είμαι καθόλου κατά της τεχνολογίας. Καθόλου. Όχι. Και γι' αυτό και το υλικό μας το έχουμε ελεύθερο στο διαδίκτυο και εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία στο παίζοντας. Το θέμα είναι ότι. Ακόμα και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων είχε δώσει οδηγία, η οποία μέχρι πρότινος ήταν αυστηρότατος, ότι μέχρι 2 ετών τα παιδιά πρέπει να έχουν μηδενικό χρόνο οθόνης. Η οδηγία αυτή άλλαξε με ποιο τρόπο, ότι συνειδητοποίησαν ότι δεν γίνεται να είναι μηδενικός, γιατί υπάρχουν οθόνες γύρω-γύρω, οπότε μηδέν δεν θα είναι. Αλλά πάλι μιλήσανε για πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο, για παρουσία του γονιού, για έμφαση στην αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο, διότι οι κοινωνικές δεξιότητες δεν χτίζονται με την οθόνη. Οι κοινωνικές δεξιότητες, η φαντασία, η δημιουργικότητα. Χτίζονται με τον πραγματικό κόσμο και με την επαφή με τους ανθρώπους. Την αλληλεπίδραση. Αυτό γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και ψυχικής υγείας στα παιδιά μας. Δηλαδή, οι διαταραχές προσοχής. Μα έχουν όλα... αυξηθεί πάρα Ιδέ, πολύ. Βέβαια. Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η κατάθλιψη. Το άγχος σε πολύ μικρές ηλικίες. Στην εφηβεία, οι απόπειρες αυτοκτονίας. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άσχετα με όλο αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό και πρέπει να το σκεφτούμε πολύ στο τι προτεραιότητες βάζουμε, γινόντας αυτό που λέγαμε. Άρα λοιπόν, το να βάλω μια προτεραιότητα χρόνου, ότι διασφαλίζω αυτό το χρόνο, το να υιοθετήσω καθημερινές συνήθειες, οι οποίες να διασφαλίζουν το παιχνίδι. Να προάγουν το παιχνίδι. Το να έχουμε μια αίσθηση ότι τα ελεύθερα υλικά τι είναι. Υλικά που δεν είναι παιχνιδιού, δηλαδή τα χαρτόκουτα, τα υφάσματα, τα μαξιλάρια του καναπέ. Τα το χώμα. Που τα παιδιά τα παίρνουν, η άμμος. Τα παιδιά τα παίρνουν και φτιάχνουν το νερό. Τους. Τώρα το καλοκαίρι ακριβώς, το νερό το δικό είναι τους κόσμο. Παράδεισος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ειδικά το νερό, η άμμος, το χώμα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για αισθητηριακούς λόγους. Γιατί τα παιδιά μας χρειάζεται να έχουν όλο αυτό ακριβώς. Με ό,τι τους περιβάλλει. Και οπτική και ακουστική και γευστική και απτική. Και πρέπει να λερώνονται τα παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να λερώνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης μας διαφεύγει. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς λοιπόν για αυτό το κομμάτι, για τα ελεύθερα υλικά, τρέξαμε ένα πρόγραμμα πέρσι στο Δήμο Αθηναίων. Να έρθουμε μέσα στις δράσεις σας, ναι. Γιατί αυτό θέλω να καταλήξουμε ενημερώνοντας το κοινό, τι ακριβώς κάνετε και πώς μπορεί να ενημερωθεί για όλα όσα συζητήσαμε και για ακόμα παραπάνω που δεν προλαβαίνουμε φυσικά στον χρόνο που έχουμε. Πάμε να μιλήσουμε ακριβώς για τα προγράμματα και τις δράσεις σας, Ελίτα. Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα πολύ από τα σημαντικά. προγράμματα είναι αυτό το οποίο κρατάς το φυλάδιο στα χέρια σου, είναι από το πρόγραμμα Η Δύναμη του Η δύναμη Παιχνιδιού, του παιχνιδιού. το οποίο ξεκίνησε από πέρσι στο Δήμο Αθηναίων, Χολαργού Παπάγου και Καλυθέας, και φέτος τρέχει σε 10 Δήμους της Αθήνας και 10 πόλεις της Ελλάδας. Το Αυτή η ενημερωτικό δράση, φυλάδιο. Αυτό το ενημερωτικό του φυλάδιο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος και υπάρχει πάρα πολύ υλικό σε μορφή εγχειριδίου στο διαδίκτυο, όπου είναι ελεύθερο να το κατεβάσουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί, γιατί απευθύνθηκε σε γονείς και παιδαγωγούς παιδιών παιδικού σταθμού, αλλά το υλικό είναι και για μεγαλύτερα παιδιά χρήσιμο. Mm-hmm. Υπάρχουν και βίντεο διαλέξεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες επίσης στο διαδίκτυο, στο site μας δεξιά, εκεί που λέει η δύναμη του παιχνιδιού, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να διαβάσουν κατευθείαν κάτι. Το έχουμε φτιάξει βέβαια πολύ έτσι εύκολο διάβαστο το υλικό μας. Οπότε υπάρχει αυτό και κάνουμε ομιλίες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα που τρέξαμε πέρσι στο Δήμο Αθηναίων σε σχολεία ήταν το Παίζοντας την Αυλή, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα για παιδιά σχολικής ηλικίας και παράλληλα γινόταν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση γονέων και παιδαγωγών και τα παιδιά παίζαν στην αυλή με τους εθελοντές μας, όπου εκεί χρησιμοποίησαμε μόνο ελεύθερα υλικά. Δηλαδή υλικά τα οποία θα καταλήγαν στην ανακύκλωση. Χαρτόκουτα, μπουκάλια, πλαστικά, κεσεδάκια, χαρτοτενίες, λάστιχα, θέλουν. Διάφορα τέτοια πράγματα. Τα παιδιά ήταν πανευτυχή. Δεν υπήρχε καθόλου το κομμάτι της επιθετικότητας, γιατί πάρα πολλά σχολεία φοβόντουσαν ότι τα παιδιά θα πλακωθούν μεταξύ τους, θα έχουμε καυγάδες. Δεν υπήρξε κανένα τέτοιο στοιχείο. Και νομίζω ότι εδώ πέρα μπαίνει και το κομμάτι του τι κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν τις μεταξύ τους σχέσεις. Τι γίνεται με τον bullying, ας πούμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μα και μέσα από το παιχνίδι ακριβώς εξελίσσονται και κοινωνικές πτυχές των παιδιών μας και δεξιότητες. Τη συνεργασία, του σεβασμού. Όλα αυτά μέσα από ένα υγιές παιχνίδι ακριβώς, θα τα μάθουν. Ακριβώς. Και το κομμάτι αυτό, ο λόγος που αναφέρω τον bullying είναι ότι πέρα από το ότι έχει συνδεθεί η μείωση του παιχνιδιού και η μείωση γενικώς και τη αίσθηση του ανήκειν από τα παιδιά σε ένα κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό λέγεται γειτονιά, είτε αυτό λέγεται σχολείο, σαν θύτες ή σαν θύματα εκφοβισμού, ναι. Υπάρχει και μια δυσκολία προς ενήλικες στο να ξεχωρίσουμε τι είναι απλά ένα παιχνίδι που έχει επιθετικά στοιχεία, που είναι φυσιολογικό, ναι. Και τι είναι εκφοβισμός και bullying. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση και σαν παιδαγωγοί και σαν γονείς. Και σε αυτό το πλαίσιο τρέξαμε και ένα πρόγραμμα για σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια θα προχωρήσει μάλλον, για οδηγούς και συνοδούς σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό. Γιατί πλέον υπήρχαν πολλά θέματα και πολλές φορές τα σχολικά λεωφορεία είναι η στιγμή που. Είναι το σημείο εκείνο τελικά ακριβώς, που δημιουργούνται. Ναι, οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ανήλικες να ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Οπότε μας ενδιαφέρει πολύ. Ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε στα Σκαριά και ελπίζουμε να ξεκινήσει είναι ένα πρόγραμμα για τις ζωντανές γειτονιές. Να γυρίσουμε στο να ζωντανέψουν οι γειτονιές μας με παιδιά που παίζουν. Αυτό μου ακούγεται πολύ μεγάλο project και μου ακούγεται πραγματικά κάτι που όλοι νομίζω τα θέλαμε τόσο πολύ. Σε κάθε γειτονιά να μπορούμε να πάμε και να παίξουμε έξω με τα παιδιά μας υγιώς, δημιουργικά, έτσι, με τα υλικά που είπες εσύ τα ανοιχτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θέλω να με κρατάς ενήμερη. Να μας κρατάς ενήμερους εδώ στην εκπομπή, γιατί νομίζω ότι σε όλους μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μα είναι πολύ καλό και για τους ενήλικες. Οι ενήλικες χάσανε την επαφή τη μεταξύ τους και τα δικά τους δίκτυα, τα οποία διαμορφωνόντουσαν ακριβώς επειδή τα παιδιά παίζανε. Και να σου πω κάτι. Οι αναμνήσεις μας, όλες αυτές εμάς που είχαμε τη χαρά και την τύχη να μεγαλώσουμε σε γειτονιά. Αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύτιμες και στα παιδιά μας τις οφείλουμε να έχουν και αυτά τις δικές τους. Δεν μπορούμε να τους τις στερήσουμε, γιατί είναι μέρος μετά ενός χαρακτήρα άρτιου. Και αν τις στερήσεις τελικά, κάτι λείπει. Κάτι λείπει, ναι, ακριβώς. Ελίτα, να σε ευχαριστήσω για την πολύ ωραία κουβέντα που ευχαριστώ. Κάναμε, για την ενημέρωση που μας έκανε σχετικά με το παίζοντας και το πώς οι γονείς μπορούν να έρθουν μαζί σας σε επαφή για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουν. Γονείς, ξυπνήστε, αναλάβετε ρόλους για το παιχνίδι. Γιατί παίξτε και τη χανόμαστε, μάλλον εγώ θα πω. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι με καλό πολύ καλοκαίρι. Πολύ παιχνίδι. Ακριβώς, με πολύ παιχνίδι. Και εμείς επειδή ακόμα ζούμε στο ρυθμό της γιορτής του πατέρα, τα social media κατακλείστηκαν από αναρτήσεις σχετικές. Μπαμπά μου, μπαμπά μου, μπαμπά μου. Ένα βίντεο το δικαιούται ο μπαμπάς. You made me a father, να το πω και όπως το λέει. Εσύ με έκανες μπαμπά. Για να δούμε ένα πολύ γλυκό βίντεο που δείχνει αυτές τις υπέροχες στιγμές πατρότητας που κάνουν και την πατρότητα μοναδική, όπως τη μητρότητα. You and me, we're in this together. I get to spend my life helping you figure out who you are. I get to show you what I love and teach you to believe in yourself. Teach you to be curious, to think, to dream, to put one foot in front of the other. I get to teach you to get back up, to try again, to be brave, to be human, part of this big world.
I'm your example, your friend, your pillow, your hero. And you know what? You're mine too. You taught me to slow down, to be amazed at you, at life. You taught me how to reorder my every priority. And that my heart could exist outside my body and I could hold it in my arms. You taught me that I do know what I'm doing. Maybe. Or maybe it doesn't matter. From you, I've learned to be loud. And free. And silly. You and your hugs and your love. You've shattered my hard shell. Scrubbed away my roughness. And taught me that being a man isn't always about being manly. When you came into my life, you welcomed me into the greatest club in the world. You made me a dad. Έτσι γλυκά συνεχίζουμε. Γλυκά και ζεστά αυτές τις ημέρες, διότι ο ήλιος έχει τη τιμητική του, τα θερμόμετρα άγγιξαν. Τι να πω, πρόσφατα είδα, ανέβασε ένας φίλος στο διαδίκτυο, σε social media, μια φωτογραφία από τον ταμπλό του αυτοκινήτου του. 50 βαθμούς έγραφε, 50, εδώ στην Αθήνα. Εγώ βέβαια βλέπετε εδώ, δεν ήμουν πολύ προσεκτική το τρίμερο, είμαι λίγο αναψοκοκκινισμένη, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ σωστά, γι' αυτό είναι σήμερα εδώ η αγαπημένη μας συνεργάτη Σοφία Κωστάρα από το InfoKids, να μας δώσει καλησπέρα. Τα φώτα. Καλησπέρα, Σοφία μου. Να μας δώσει τα φώτα και εσύ, αλλά και οι συνεργάτες σας. Βασικά, η γιατρός μας που θα δούμε στο βίντεο. Βασικά, αλλά... η γιατρός σας, αλλά εσύ έχεις επιμεληθεί το όλο θέμα, έχεις ψάξει, έχεις ερωτήσει. Νομίζουμε ότι το θέμα της προστασίας από τον ήλιο είναι κάτι απλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Όμως. Και εμείς το InfoKids το ψάχνουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο έχουμε γιατρούς ειδικούς που μας μιλούν για αυτό το θέμα, επειδή το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή παρά τα όσα θα μας πει η γιατρός που αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι βλέπει πως οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι από τη στιγμή που κάνουν παιδιά, ρωτούν, ενημερώνονται, προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η ενημέρωση παραμένει λίγο στη θεωρία. Γιατί αν πούμε στις παραλίες, βλέπουμε μικρά παιδάκια μαζί με τους γονείς. Δύο με τέσσερις, ναι. Αυτό ήθελα. Και μία και δύο και τρεις, δηλαδή θυμάσαι. Ώρες ακατάλληλες. Και πέρυσι είχαμε κάνει μια έρευνα πάλι μαζί και είχαμε κάνει και ένα σχετικό γκάλοπ. Ναι. Πολλοί γονείς μας είχαν πει, φθαρσώς ότι ξέρετε, όχι, εγώ πηγαίνω με τα παιδιά μου στην παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό για τα παιδιά. Η παραλία, μάλλον αυτή καθ' αυτή, δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ακριβώς τις ώρες τις δύσκολες να εκτίθενται τα παιδιά μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Και αυτό ξέρεις και εσύ, Σοφία, καλά, γιατί ακριβώς ασχολείσαι και ενημερώνεσαι ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον τους. Διότι αυτά είναι τα προβλήματα αποθηκεύονται στο σώμα μας, η ακτινοβολία που απορροφά όλα αυτά ακριβώς. Και βγαίνουν. Δυστυχώς, όπως μας είπε η κυρία Φραγκιά, αν ένα παιδί μέχρι την ηλικία των 15 ετών δεν καεί και κάψιμο σημαίνει το κοκκίνισμα και ο πόνος που ακολουθεί, ελαχιστοποιείται κατά 78% ο κίνδυνος να εμφανίσει καρκίνο του δέρματος αργότερα στην ενήλικο ζωή του. Επομένως, ας καταλάβουν οι γονείς πόσο σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια, από τη μία, προσπαθώ να ισορροπούμε ανάμεσα σε αυτά που πρέπει και σε αυτά που μπορούμε. Διότι είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα του ήλιου, που χειμώνα καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας και εμείς εκτιθέμεθα στον ήλιο και κινδυνεύουμε. Και πολλές φορές και ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο, όταν είμαστε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Που μπορούμε να θεωρούμε ότι εντάξει, το αυτοκίνητο σιγά τι έγινε. Και όμως περνάει από την αυτοβολία, ναι, μέσα, ναι, από τα τζάμια, ακόμα και μέσα από την προστασία πολλές φορές. Όντως είναι δύσκολο να προστατευτούμε 100%. Όμως αυτό που λες και εσύ, να είμαστε ενημερωμένοι από τη μία και από την άλλη, ας εφαρμόσουμε εμείς όλα όσα πρέπει να εφαρμόσουμε και στο ποσοστό που ξεφεύγει από το δικό μας έλεγχο, εντάξει, άλλο κομμάτι. Ακριβώς. Αλλά όσο μπορούμε εμείς να έχουμε ακριβώς την ευθύνη για αυτά τα πλασματάκια τα οποία σε αυτές τις ηλικίες τις πιο μικρές δεν μπορούν να προστατεύσουν μόνο τους τον εαυτό τους. Και είναι πολύ ευαίσθητη ακόμη η επιδερμίδα. Ας προσπαθήσουμε να μην γίνει κάποιο κακό. Αυτό που λες, γιατί μπορεί εγώ και εσύ στον ήλιο την ίδια στιγμή να αισθανόμαστε μια χαρά και να γυρίσουμε σπίτι και να είμαστε μια χαρά, το παιδάκι μας μπορεί να γυρίσει κόκκινο και ξεφλουδισμένο και με ηλίαση. Ακριβώς. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Έτσι είναι. Να μας τα πει όμως η κυρία Φραγκιά, που την έχουμε εδώ κοντά μας μέσω του σχετικού ρεπορτάζ που ετοιμάσατε εσείς στο InfoKids και θα επιστρέψουμε εμείς γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Πάμε να δούμε, να ενημερωθούμε. Παρακολουθήστε προσεκτικά, παρακαλώ. Star
right above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of... Η ηλιοφάνεια έχει αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και οι βλαπτικές συνέπειες της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο έχουν πλέον γίνει ορατές και στο ευαίσθητο δέρμα των παιδιών. Στο πλαίσιο των ομιλιών, οι γονείς ρωτούν, οι ειδικοί απαντούν. Το infokids.gr σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο Avenue πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση γύρω από το σημαντικό ζήτημα της προστασίας από τον ήλιο. Ειδικοί του Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Μελανώματος με λάμπους ενημέρωσαν μικρούς και μεγάλους μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ενώ η πρόεδρος του οργανισμού και παθολογοανατόμος, κυρία Κωνσταντίνα Φραγιά, μίλησε στην κάμερα του infokids.gr για το πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι οι Έλληνες γονείς αναφορικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα της υγείας των παιδιών. Οι Έλληνες γονείς, μπορώ να σας πω, από την ώρα που αποκτούν τα παιδιά τους, τα νέα παιδιά, έχουν μία τάση να προφυλάξουν το παιδί τους. Έχουν ευαισθητοποιηθεί, αυτή είναι η δική μου άποψη. Και ενώ οι ίδιοι υιοθετούσαν λανθασμένες αντιλήψεις, μόλις γεννήσουν το παιδί τους, ψάχνονται να βρουν το σωστό, ώστε να προφυλάξουν το δερματάκι. Είναι δεδομένο, βιβλιογραφικά καταξιωμένο, καταγραμμένο, ότι αν ένα παιδί μέχρι τα 15-10 ή δυνατά, σοβαρό έγκαυμα που σημαίνει κοκκινίλα και πόνος, τότε κατά 78% έχει ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα να κάνει αργότερα στη ζωή του μελάνωμα. Το να χάνουμε την έγκαιρη διάγνωση, ας πούμε, ενός καρκίνου που είναι πάνω στο δέρμα μας, είναι αμαρτία. Γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε. Άρα αυτό προσπαθούμε να περάσουμε το σωστό τρόπο έκθεσης τον ήλιο, που ο ήλιος είναι υγεία. Πρέπει να βγαίνουμε στον ήλιο. Η μεγαλύτερη αμαρτία για έναν άνθρωπο που ζει στην Ελλάδα να στερεί το παιδί του από το ευεργέτημα της επαφής με τον ήλιο. Το λάθος είναι υπερβολή. Όταν καταστρατηγηθεί το μέτρο, τότε είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Με ποια κριτήρια θα επιλέξουν οι γονείς το σωστό αντιλιακό και ποιοι είναι οι κανόνες για την ορθή χρήση τους? Συνιστώ πάντα να αγοράζετε από φαρμακείο με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται βάσει διεθνών οδηγιών. Δηλαδή να έχει ημερομηνία λήξης, να μας καλύπτει σίγουρα από τη UVA και τη UVB τους δύο τύπους ακτίνας περιόδους που φτάνουν στη γη και που σχετίζονται με τον καρκίνο του δέρματος. Να μην είναι της προηγούμενης χρονιάς, γιατί μπορεί να έχει χαλάσει το φίλτρο και να μην το καταλάβουμε, θα καούμε και θα το καταλάβουμε. Σίγουρα να μην είναι εκτεθειμένο σε προθήκες στον ήλιο ή σε υγρό περιβάλλον. Η χρήση του τώρα είναι εξίσου πολύ σημαντική. Μωρά μέχρι 6 μηνών δεν παράγουν φυσικά μελανίνη, δεν έχουν οριμάσει τα κύτταρά τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να τους βάλουμε αντιλιακό. Αυτό που έχει να κάνει ο γονιός είναι να πάει το παιδί σε καθαρή θάλασσα, δεν το συζητούμε, και στους 6 μήνες, πρωί και απόγευμα, αργά, όχι μεσημεριάτικα με τίποτα. Πολύ προσοχή εδώ. Επίσης, όταν το βγάλει από τη θάλασσα, θα το ντύσει με χαλαρό ρουχαλάκι, ώστε να αερίζεται, να μην ζεσταίνεται, και θα το πάει περίπατο, πάντα με ομπρελίτσα, καλυμμένο το σωματάκι του, όχι γυμνό στον ήλιο. Όταν περάσει τους 6 μήνες, αρχίζει και χρησιμοποιεί, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, το αντιλιακό ανάλογα με τον τύπο του δερματός, το φωτότυπο που λένε οι δερματολόγοι. Όσο πιο κόκκινο μαλάκι ξανθό έχει, ανοιχτό δέρμα, καίγεται πιο εύκολα. Άρα θα βάλει αντιλιακό με δείκτη προστασίας πιο ψηλό. Αυτό που έχει νόημα να καταλάβουν οι γονείς είναι ότι ο δείκτης προστασίας δεν σημαίνει δύναμη αντιλιακού, δύναμη φαρμάκου. Σημαίνει χρόνο που αν παραμείνει εκτεθειμένο στον ήλιο το παιδί δεν θα καεί. Το σίγουρο είναι ότι μόνο το αντιλιακό δεν σημαίνει ηλιοπροστασία. Εμείς έχουμε κωδικοποίησει την ηλιοπροστασία με τη λέξη μαγικό ρολόι.
Αντί να κοιτάτε όμως το ρολόι που άλλοτε καίει, είναι κόκκινο, άλλοτε είναι μπλε, ασχοληθείτε με τη σκιά σας. Όταν η σκιά μας φεύγει μακριά, είναι η κατάλληλη ώρα να εκτεθούμε στον ήλιο όσο θέλουμε, αλλά με μπλούζα, με αντιλιακό, με γυαλιά, πλατήγυρο καπέλο και την ομπρέλα. Πότε ένα σπήλος μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνος για την υγεία μας? Οι σπήλοι, οι ελιές που λέει ο κόσμος, κατά κανόνα δεν γεννάνε με λάμα. Οι ελιές όμως που μας έχουν βοηθήσει, παρακολουθώντας τες, πιάνουν έγκαιρα και το μελάνωμα που αναπτύσσεται στο δέρμα εκεί που δεν υπήρχε ελιά. Ή μία ελιά που αρχίζει να ζωηρεύει, έγκαιρα φερείται. Πρακτικά θα έλεγα τα σημεία είναι το ABCD των ξένων που το έχω κάνει στα ελληνικά με τη λέξη χαμός. Από τα αρχικά των λέξεων χρώμα, ασυμμετρία, μέγεθος, όρια και σχήμα. Όταν έχουμε μία ελιά που κανονικά πρέπει να αυτοεξεταζόμαστε στο δέρμα μία φορά το μήνα. Εγώ λέω σε όλους την πρώτη Κυριακή κάθε μέρα. Γυμνείς ένα καθρέφτη με δυνατό φωτισμό, κοιτάμε το μπρος μέρος του κορμού μας, το πλάινο, το πόδι μας και με καθρεφτάκι βλέπουμε το πίσω μέρος του παιδιού, πέλμα, γεννητική περιοχή. Μην την ξεχνάτε, γιατί αρχίζουμε και βλέπουμε μελανώματα στην Ελλάδα σε γυναίκες στη γεννητική περιοχή που δεν το είχαμε. Δεν ξέρουμε γιατί. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει. Έγκαιρη διάγνωση, παντρεμένη με έγκαιρη και σωστή αφαίρεση είναι η ίαση στις περισσότερες περιπτώσεις. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Λοιπόν, συγχαρητήρια θερμά και στην κυρία Φραγιά για το πώς προσέγγισε το θέμα. Συγχαρητήρια και στη Μαρία Ιωαννάτου για την πολύ ωραία δουλειά που έχει κάνει. Πολύ ωραία. Και εγώ θα σταθώ και στο πόσο η κυρία Φραγιά θέλησε να ζωντανέψει το θέμα, να το φέρει στα μέτρα των παιδιών, χρησιμοποιώντας και αυτές τις εξαιρετικές και ιδιαίτερα πρωτότυπες κούκλες που είδαμε. Παίζει κουκλοθέατρο, ναι, η κυρία Φραγιά. Η μία με τα κόκκινα μαλάκια, η άλλη πιο μελαχρινή, η άλλη πιο ανοιχτή, με τα μαλτάκια τα μπλε. Το καπέλο, τα γυαλάκια, όλα. Γιατί θέλει τα παιδάκια από πολύ μικρά, από 4-5 χρονών ήδη, να μάθουν ποιο είναι το σωστό. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να βγαίνουν στον ήλιο. Και η ίδια, παρότι είναι μια πολύ σπουδαία επιστήμον, που όλη μέρα είναι στο εργαστήριο πάνω από το μικροσκόπιο, όταν μπορεί και όταν τη δεχτούν από τα σχολεία, θα τρέξει για να ενημερώσει τα παιδιά. Όχι, ήταν πολύ, πολύ σωστή η προσέγγιση της. Και νομίζω ότι αυτό τώρα, όσο περνάνε οι μέρες και ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν πρέπει να φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι, ακόμα και για το σχολείο, δηλαδή και για το λίγο που θα βγουν έξω. Χωρίς καπέλο, γυαλιά, χωρίς το αντιλιακό τους. Όχι μόνο τα παιδιά, όλοι. Όλοι πριν μας. Πριν βγούμε από το σπίτι, μισή ώρα νωρίτερα λένε βέβαια οι ειδικοί. Πολύ σωστά. Πρέπει να απλώσουμε το αντιλιακό μας. Μετά το καπέλο μας. Όλα τα σχετικά. Τα γυαλιά μας, ναι. Ελπίζω να είστε καλοί μαθητές και όσα είδαμε να τα εφαρμόσετε, γιατί είναι η υγεία των παιδιών σας και πραγματικά ο ήλιος, το τι κινδύνους μπορεί να κρύβει, δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε. Και όταν έρθει η ώρα να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό, είναι αργά. Δυστυχώς συσσωρεύονται οι αρνητικές ακτινοβολίες που εισπράττει ένα σώμα, που υφίσταται ένα σώμα στο πέρασμα των χρόνων. Και αυτά ανεβιέρουν και μετά από πολλά χρόνια. Όπως είπε η κυρία Φραγιά στο βίντεο πριν λίγο, πλέον εμφανίζονται καρκίνοι του δέρματος, τους ενήλικες, που παλαιότερα δεν υπήρχε καμία υποψία ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί σε αυτό το σημείο. Και δεν αναγνωρίζουν, δεν μπορούν να βρουν και το λόγο ακόμη. Ότι κάνουμε ίσως κατάχρηση της εκθεσής μας στον ήλιο και δεν πολύ σκεφτόμαστε πριν εκτεθούμε. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε. Τώρα θέλω λίγο να συζητήσουμε, Σοφία μου, και κάποια άλλα θεματάκια που έρχονται έτσι πολύ, πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι η επερχόμενη εκδήλωσή σας για τα παιδιά της αγκαλιάς.
Ακριβώς. Που θα γίνει τώρα την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Στις 24 Ιουνίου. Να πούμε δύο λόγια. Ναι, στα πλαίσια της φιλανθρωπικής δράσης του InfoKids έχουμε καθιερώσει την τούρτα έκπληξη σε κάποιο σύλλογο που προστατεύει, φροντίζει παιδάκια και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ναι. Πέρσι, όπως και φέτος, θα πάμε και θα κάνουμε τα γενέθλια σε τρία παιδάκια από το σύλλογο Αγκαλιά. Και μάλιστα θα είναι μαζί μας και η ηθοποιός η Ζέτα Δούκα, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, καθότι και Μανούλα η ίδια πρόσφατα. Θα προσφέρει αυτή τις τούρτες, όλοι μαζί θα πούμε το τραγουδάκι στα παιδιά και μετά θα μοιράσουμε δωράκια και βιβλία. Και από όσο θυμάμαι πέρυσι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Οι μητέρες έκλαιγαν, δεν το περίμεναν αυτό που συνέβαινε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το φανταστούν και όντως ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση και εύχομαι και φέτος να είναι το ίδιο. Αυτό που κι εγώ πολλές φορές λέω, όταν προσφέρουμε λίγα πράγματα, γιατί αυτά είναι λίγα, αλλά είναι και τόσα πολλά. Μπορεί να είναι για μας απλό να ετοιμάσουμε 2-3 τούρτες και μερικά παιχνιδάκια και κάποια βιβλία. Δόξα τω Θεώ και η εκδοτική είναι πολύ συνεργάσιμη. Έτσι, ναι. Και πολλές εταιρείες και με ενδύματα και με βιβλία και με παιχνίδια. Αλλά για τα παιδιά αυτά είναι κάτι τόσο μεγάλο, κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο μοναδικό, κάτι που το θυμούνται για όλη τους τη ζωή. Και τα παιδάκια, ακριβώς και αυτές οι μητέρες και αυτές οι οικογένειες που με τόση δυσκολία παλεύουν για ένα γάλα. Πρόσφατα. Ακριβώς. Έκανα ένα θέμα και στο Δελτίο και κάποια στιγμή θα το δείξουμε και εδώ στην εκπομπή, εφόσον βρούμε χρόνο, με κάποιες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο, που πόσες πολλές αγγελίες, πόσο πολλά αιτήματα υπάρχουν και τι ζητούν γονείς από γάλατα, πάνες, καροτσάκια, παιχνιδάκια. Είναι τόσες πολλές οικογένειες σε ανάγκη και τόσα πολλά τα αιτήματα για τα απολύτως απαραίτητα, που όταν το συνειδητοποιείς, όλοι μας νομίζω όσοι μπορούμε, θα προσπαθούσαμε κάθε μέρα να κάνουμε και το κάτι λίγο. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θέλω και εγώ να προβάλλουμε και εδώ από την εκπομπή και αυτά που κάνετε εσείς ως InfoKids και είναι πάρα πολλά και μπράβο. Αλλά και όποια τέτοια δράση γίνεται, γιατί. Είναι σημαντικό γιατί ευαισθητοποιεί τον κόσμο έτσι. Μεγάλη ζήτηση πλέον. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και επίσης να προσθέσω ότι τις τρεις τούρτες για τα γενέθλια θα τις προσφέρει η ηθοποιός Άντα Ζαβιτσάνου, η οποία έχει. Α, η Άντα Ζαβιτσάνου που και αυτή έχει φτιάχνει, νομίζω. Φτιάχνει τούρτες, έχει το δικό της ζαχαροπλαστείο. Ακριβώς. Και όταν της το προτείναμε. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω όχι. Όχι. Πάντως όταν της το προτείναμε, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε. Μα ποιος δεν θα το έκανε με ενθουσιασμό. Και ειδικά για την Αγκαλιά, με την οποία τυχαίνει και εγώ να έχω μια σχέση πολύ ζεστή και εδώ ως εκπομπή έχουμε συνεργαστεί και έχουμε προβάλει και τη δουλειά του και μια Νίλη και η Μανούλα. Αν πάει κανείς να δει τους εθελοντές και το πόσο ωραία φέρονται στις γυναίκες και στις οικογένειες και με πόσο σεβασμό και με πόση αγάπη, γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο Σύλλογο Αγέννητο του Παιδιού. Πραγματικά και μπράβο για την επιλογή και τη συγκεκριμένη σοφία μου. Όμως δεν τελειώνει. Μακάρι να είμαστε κι εμείς με κάμερα εκεί, πρέπει να πούμε, να μπορέσουμε να καλύψουμε την εκδήλωση. Θα το προσπαθήσουμε. Ετοιμάζεται όμως και άλλα πολλά. Παρόλο που έχουμε καλοκαίρι, εσείς είσαστε μηχανές στο φουλ. Τώρα, ναι, θα συνεχίσουμε τον κύκλο ομιλιών διαλέξεων στο Εμπορικό Κέντρο Avenue. Κάτω από τη θεματολογία «Οι γονείς ρωτούν, οι ειδικοί απαντούν», όπου κάθε φορά έρχεται ένας ειδικός, εμείς βλέπουμε από τη θεματολογία μας τι περισσότερο θέλουν να ακούσουν και να μάθουν οι γονείς. Προσκαλούμε έναν ειδικό και κάνει κάποια σεμινάρια στους γονείς στο Εμπορικό Κέντρο. Έπειτα ετοιμάζουμε τη συνεργασία σε ένα μουσείο, όπου και εκεί θα υπάρχει κάποια θεματολογία. Θα καλούμε κάθε φορά, ίσως κάθε Σάββατο, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, γιατρούς, ψυχολόγους, διατροφολόγους και θα φροντίσουμε να είναι διαδραστικό ό,τι θα παρουσιαστεί εκεί. Δηλαδή θα μιλάει με ένα ειδικός, αλλά θα υπάρχει και η διάδραση με τα παιδιά, ούτως ώστε και οι γονείς να ενημερωθούν, αλλά και τα παιδιά να ψυχαγωγούνται και να μπορέσουν να μάθουν κάποια πράγματα και τα ίδια. Η χώρα του μουσείου είναι ιδανική για τέτοιες δραστηριότητες. Είναι το τερπνόν μου, το φιλί μου. Δηλαδή και διασκεδάζουν τα παιδιά και παίζουν, αλλά και μαθαίνουν. Ακριβώς. Και μόνο βέβαια που τα παιδιά μπαίνουν στο χώρο του μουσείου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτή η εξοικείωση είναι σημαντική. Στους χώρους αυτούς που είναι αστήρευτες πηγές γνώσεων. Ακριβώς. Τα μουσεία και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε μπόλικα και καλό είναι να τα θυμόμαστε και να στη λίστα με τις εξόδους μας να είναι και έξοδοι σε μουσεία.
Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Εμείς, ξέρεις, είμαστε εδώ για ό,τι ωραίο κάνετε και να το προβάλλουμε και να το αναδεικνύουμε πολύ. Και εμείς όσο μπορούμε. Και θα τα ξαναπούμε και στην αυλαία του Όλα για τη Μαμά φέτος και την επόμενη εβδομάδα. Μαζί με την Έφη, ελπίζω να τα καταφέρετε, να είστε αμφότερες εδώ μαζί μας. Να μιλήσουμε για την έρευνά μας. Έχουμε έρευνα, την οποία όσοι δεν έχετε δει, θα την έχουμε και, και στη σελίδα του InfoKids, υπάρχει και στο Facebook. Mm-hmm. Και στο Όλα για τη Μαμά, αν την έχουμε ήδη ανεβάσει, θα την ανεβάσουμε. Να συμμετέχετε, γιατί η γνώμη σας μετράει και βοηθάει. Είναι χρήσιμη. Να ευχηθούμε ένα καλό βράδυ, μια καλή εβδομάδα καλοκαιρινή, να προσέχετε τον ίδιο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τα παιδάκια σας και φυσικά να περνάτε όμορφα, να χαίρεστε όσο μπορείτε το ελληνικό καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει και είναι στα φόρτε του. Καλή εβδομάδα και καλό σας βράδυ.